Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον Αυγολέμονο. Τι ήταν αυτό ρε Γιώργο, συνοδήλεμα με την εθνική. Μα αν είναι δυνατό. Καλά, δεν το περίμενες. Ναι, δεν μου λέει Γιώργο, δεν έχει φέρει ο Κατσιοβάνης ο Μπουλούγης για την εθνική. Ποιος, ο? Κατσιοβάνης ο Μπουλούγης. Ε, μόνο αυτοί. Κι άλλοι έχουν. Όλο το συνοδήλεμα, όλα τα καρτάνια των Μανατζαρέων. Ξέρεις τι παρατήρησα εσύ. Με εξαίρεση τον Γιαννούλη, όλοι οι άλλοι είναι πιο αργοί και από τον Κλάρκ. Μα ποιος πήγε αυτό, δεν πήγε μαζί. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Σε καρτάκι παίρνει. Και δεν παίρνει μόνο αυτό, σου λέει καλά πέσα. Και όπως λέει και ο Αριστοτέλης Γιώργο, ο έξινος παραδέχεται. Ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Αν του τα λέω. Έλα. Έλα Γιώργο. Έλα, καλησπέρα. Κώστας από Κύπρο πάλι. Έλα ρε Κώστα. Έλα στο Στριβιακή. Και στον αντίποδα έχεις τις ματσάρες εκεί, τους Οράνια και τους Ιταλούς. Όχι κορόιμο, να κάτσα να δω την εθνική. Αυτό το 1-1. Καλύτερα πετράλω να χολαργώ, καλύτερα πάω να δω την εθνική. Ξέρεις κάτι, εάν δεν ήταν η δουλειά μου αυτή, δεν θα έβλεπα εγώ την εθνική, θα έβλεπα άλλο μπάτσο. Θα έβλεπα την Ιταλία με την Ολλανδία, θα έβλεπα να μην με την Πορτογαλία. Εγώ περίμενα να βγει, υπάρξει νικητή. Δεν το περίμενα να υπάρξει πάλι, αλλά ήταν οι ευκαιρίες που χάνονταν στο Ιταλία-Ολλανδία. Ήταν το κάτι άλλο. Το είδα. Είδα πάση δηλαδή. Οι Γάλλοι καλά τα πήγανε. Καλά το πήγαν το μάτι με τους Κροάτες. Ναι. Φαίνεται επανέρχονται οι Γάλλοι, Γιώργο. Εντάξει, έχουν παίχτες τώρα με ποιότητα. Και δεν είναι και μεγάλη ηλικία. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλώς. Έγινε, να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα Γιώργο, εγώ. Εσύ. Έλα, ο Μιχάλης είναι από την Οκλαχώμα. Έλα Μιχάλη. Ναι Γιώργο, κοίταξε, κάτι είπες χθες για τους 7 βαθμούς που εκκρεμούν εναντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέω εγώ το εξής τώρα. Πώς κανείς δεν σκέφτηκε να ρωτήσει γιατί η διοίκηση του Ολυμπιακού πέρσι περίμενε μέχρι το Δεκέμβριο για να ξεσκεπάσει το σκάνδαλο τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά, γιατί αλλιώς έβλεπε ότι δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα και θα το σταματούσε μόνο με κάποιο άλλο τρόπο, και έβγαλαν στη φορά το σκάνδαλο και επηρέασε τους παίκτες του ΠΑΟΚ και έκαναν την πρώτη ήττα με τον Άρη. Γιατί? Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Μισό λεπτό, Μιχάλη. Εσύ τι νομίζεις, ότι πήραν το Δεκέμβριο το ήξερε ο Ολυμπιακός αυτό? Εγώ πιστεύω ότι το ήξεραν από την αρχή του πρωταθλήματος. Όχι. Γιατί? Δεν το ήξερε, τι γιατί. Δηλαδή εντελώς συμπτωματικά όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στη βαθμολογία. Ανακάλυψαν το σκάνδαλο. Απλά πήγα εγώ και το έβαλα στον αέρα, το άρπαξε ο Ολυμπιακός. Και γιατί καμιά άλλη ομάδα δεν το ανακάλυψε και το ανακάλυψε μόνο ο Ολυμπιακός? Δεν το ανακάλυψε ο Ολυμπιακός, το έβαλα εγώ στον αέρα, αγόρι μου. Α, εσύ το έβγαλες στον αέρα? Όχι, στη γη. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πολιτιοκτησίας όμως. Ο Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος στον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ? Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος στην Νότιχαμ. Ότι είναι. Δεν είναι αυτό. Ότι έχει μετοχές στην Νότιχαμ είναι σίγουρο. Αλλά δεν είναι πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος στην Νότιχαμ. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ Γιώργο. Για καλά. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Ναι. Σας λέγομαι Παουτζής. Λοιπόν, εχθές έβγαλες μια είδηση και μπράβο. Και μάλιστα υπήρχε ένας κόσμος που σου έλεγε γιατί έβγαλε την είδηση, λες και ζούμε στη Χούντα. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω και να μου πεις τη γνώμη σου. Για μένα η απόφαση είναι προηλυμένη. Δεν ξέρω αν θα καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ ή αν θα αθωθεί. Και να σου πω κάτι, δεν θα καταδικαστεί ούτε θα αθωθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης είναι ο επίδικος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του, δεν ανήκει στο Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο Σαββίδη, φίλε. Κατά τη γνώμη σου. Όπως ο Ολυμπιακός ανήκει στο Μαρινάκι. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Και όπως η ΑΕΚ ανήκει στο. Ναι, σε αυτά είναι. Στο Μελισσανίδη. Και όπως ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρουμε πού ανήκει. Εντάξει. Έλα. Αλλά κοίταξε να δεις. Τώρα μιλάμε. Όχι τι συμβαίνει σήμερα. Θεωρητικά μιλάμε, ρε παιδί μου, πού ανήκουν οι ομάδες. Ναι. Να σου πω τη γνώμη μου, εγώ σαν αγνός ΠΑΟΚτης. Να πέσει γάμα εθνική ο ΠΑΟΚ, αν έχει παρανομήσει. Και αν είναι ομάδα, έτσι, πώς το λένε, με λαό και ιστορία, θα ξανανεύει. Ναι.
Ό,τι έπαθε η ΑΕΚ. Κάποιος μπαίνει μέσα, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε το θέμα, για μένα η απόφαση είναι προηλυμένη. Δεν ξέρω αν είναι να δοθεί ή να καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ. Και ξέρεις από που το κατάλαβα, από αυτό που είπε ο άλλος εχθές που σου έστειλε ένα email, ότι η πρώτη φάση είναι να μαθαίνεις την είδηση και η δεύτερη να την επεξεργάζεις. Λοιπόν, αν είναι να αθωωθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στις προβλέψεις, ποιος θα τολμήσει να πει ότι είναι δάχτυλος του Σαββίδη τη στιγμή που κανένας από τους πέντε δεν είναι καταδικός. Και το ανάποδο, πιστεύεις εσύ ότι θα ρισκάρει ο Μητσοτάκης ή όλο το σύστημα, ο Αβγενάκης, μία καταδίκη του ΠΑΟΚ τη στιγμή που είναι στα κάγκελα οι Ζαγοράκηδες ή διάφοροι εκεί πέρα, ο Τζιτζικώστας κλπ. Εγώ έτσι το κρίνω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει επί της ουσίας, ούτε είμαι νομικός. Θα δούμε, θα δούμε. Και θα τα δούμε. Λοιπόν, έχετε φτιάξει. Έλα. Μια παράκληση κλείνοντας. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσεις τον φίλο σου τον Μπογιόπουλο πώς αυτές οι ομάδες θα είναι στη λαϊκή εξουσία. Χάρηκα που τα είπατε. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Πρώτη φορά σας παίρνω. Ναι. Λέγομαι Κώστας. Κώστας, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο το. Ποιο? Το ραδιόφωνο κάνει έκο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ρε Γεωργίου, αλλά. Κάτσε να μου μιλήσω, ε. Έλα. Λοιπόν, είπε ο κύριος προηγουμένως ότι για τη δίκη που εκκρεμεί ακόμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είπε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον άκουσα καλά. Ναι, ναι, ναι. Λέω, ρε παιδιά, κάνουμε μία συζήτηση, ανακυκλώνουμε μία συζήτηση επί χρόνια, πολλά χρόνια. Ποιος δεν έχει κάνει σκάνδαλο μέσα στο γήπεδο? Πες μου έναν, μία ομάδα, εκτός από τις μικρές. Ποιος δεν έχει κάνει σκάνδαλο, ποιος δεν έχει πάρει πέναλτι, ποιος δεν έχει κατοκυρώσει γκολ που δεν ήταν, πότε έχει ακυρώσει γκολ που. Αυτά τα πράγματα τα λέμε και τα ξανά. Όλες οι ομάδες μέσα στον ίδιο κουβά είναι. Μέσα στον ίδιο κουβά είναι. Δεν ξέρω αν αυτά είναι οι πρόεδροι του, αν αυτά είναι οι διαιτησίες, αν αυτά είναι οι. Δεν ξέρω τι. Εσύ τι λες για αυτό το πράγμα? Γιατί το λες αυτό? Ναι, βέβαια. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Κάτι άλλο να πούνε. Τα ίδια πράγματα ανακυκλώνουν και τα ανακυκλώνουν. Αφού ξέρουμε τι είναι. Εγώ είμαι εξής, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Μια που είσαι εξής και ναι, μια που μιλάμε, ναι, για αυτά τα θέματα. Ναι. Θέλεις να αποκαλύψω κάτι? Βεβαίως, κοίταξε. Εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος στην ΕΠΟ, ναι, που θα γίνει τώρα τον Νοέμβρη. Uh-huh. Εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, που το, ναι, βλέπω λίγο δύσκολο να αλλάξει γιατί έχει περάσει ο καιρός. Uh-huh. Όλη η ΕΠΟ, ναι, θα είναι κίτρινη. Για φέτος για ήταν ανέκαθεν? Με τις καινούριες εκλογές που θα γίνουν, όλη η ΕΠΟ θα είναι κίτρινη. Ναι, δεν μου απάντησε αυτό. Ήτανε κίτρινη για το. Όχι, είπαμε τις εκλογές μετά. Από τις εκλογές αυτές, με τον. Και... πώς τον λένε αυτόν, το γραμμένο, πώς τον. Α, το γραμμένο, φεύγει ο γραμμένος, τελειώνει. Α, και το Νοέμβριο γίνονται καινούριες εκλογές στην ΕΠΟ. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ναι, και παραμείνει ο ίδιος, ναι, η ΕΠΟ θα είναι μετά κίτρινη, όλο κίτρινη. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα μέσα. Δηλαδή είναι ο πρόεδρος που θα βγει είναι κίτρινος. Δεν το λέω ειρωνικά. Όχι μόνο ο πρόεδρος, ναι, όχι μόνο ο πρόεδρος και τα μέλη. Και ας πούμε κάτι άλλο. Άντε, ναι, να το πούμε γι' αυτό. Δεν μιλάω ειρωνικά. Ποιοι είναι... πρόσεξε, το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Άντε, το να το πούμε... πολύ καλά. Άντε να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Υποψήφιοι πρόεδροι, υποψήφιοι δεν λέω σίγουρα, ναι, είναι δύο. Mm-hmm. Στην κοινούργια ΕΠΟ, εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο ένας είναι ο Τζαφέρης, ναι, που είναι πρόεδρος τώρα στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής. Δυτικής, ναι, Αττικής. Μάλιστα. Και ο άλλος είναι ο Αγγελής, που είναι πρόεδρος στην ΕΠΣ Πάτρας. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο είναι του Μελισανίδη. Ο ένας από τους δύο, μάλλον, δεν λέω σίγουρα, μάλλον θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, κρίμα, φίλε. Λυπάμαι γι' αυτό, κρίμα, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Το ξέρεις πολύ καλά. Γι' αυτό δεν θέλω να. Έλα που είναι. Αυτές. Έλα που είναι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί τόσα χρόνια ήταν άλλοι. Πιο παλιά ήταν άλλοι. Πιο παλιά ήταν. Δεν λέω ονόματα, ούτε μ' αρέσει να κατηγορώ. Αλλά θέλω να σου πω. Εμείς οι φίλαθλοι είμαστε οι βλάκες, να το πω. Οι χαζοί, να το πω. Οι περισσότεροι συζητάνε και λένε πώς έβαλε στο παντελόνι ο Μελισσανίδης, πώς έβαλε στο παντελόνι ο και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι. Ναι. Λες και τα βάζουν στην τσέπη τους, λες και είναι μέτοχοι, λες και έχουν ποσοστά από τα λεφτά αυτά, 17 εκατομμύρια. Τι με νοιάζει εμένα πόσα έβγαλε? Μένα με ενδιαφέρει να βλέπω την ομάδα μου. Οπωσδήποτε θα βγάλει, γιατί δεν βάζει τα λεφτά του έτσι. Τα βάζει τα τζόγα, είναι ανώνυμες εταιρείες.
αυτή την ζωή. Έγινε αγγί, να παραλάβω και στον επόμενο. Σε ευχαριστώ καλά, πολύ, για καλά. Έλα, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας Πανετολικάρα με τις μεγάλες ομάδες. Πανετολικάρα. Πανετολικάρα και όχι τώρα στη γατρική του Σαββίδη που το λες εσύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Έτσι πανετολικάρα με τις μεγάλες ομάδες. Με τις μικρομεσαίες λόγω ότι μεγάλωσα στον Πειραιά είμαι και ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον προηγούμενο ακροατή που τον άκουσα, τον φίλο τον Αϊκτή. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι φίλοι. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Εγώ από σένα κύριε Γεωργίου θέλω μια χάρη. Έτοιμα Τσίπουρο σήμερα το μεσημέρι στις Καμπονιδών στα Πετράλωνα, στην περιοχή της γειτονιάς σου. Στο Μάνθο. Ναι, ξέρω. Το ξέρεις, ε? Στο Ουζερί, εκεί στο Ουζερί. Στο Ουζερί είναι, ναι. Λοιπόν, επειδή σε πάω σαν χαρακτήρα, αν γίνεται, και θα κλείσω το τηλέφωνο, εάν γίνεται, να βρεθούμε από κοντά ένα 20 λεπτό να σε κεράσουμε ένα τσιπουράκι και να στάξει τι πίνει. Άκουσε. Αν πίνει. Ένα βράδυ θα είσαι στο Μπεστ. Στο Μάθο δεν πάω. Στο Μάθο. Όχι, όχι, όχι. Ρε, κάνει, έχει καλό τσιμπούρο, καλό μεζέ. Δεν πίνω ποτέ μου. Δεν πίνω ποτέ μου. Α, δεν πίνει. Το καλύτερο ποτέ για μένα είναι η νερουλίτα. Ωραία, θα σε κεράσει η νερουλίτα στο Μάθο και εγώ θα πιω τσιμπουράκι. Έγινε, φίλε. Θέλω το τηλέφωνο μου, το έχει το τηλεφωνικό κέντρο. Αν έχει την καλοσύνη, είναι. Πώς είναι το όνομά σου? Κώστας από Μοσχάτο. Έγινε, ρε. Πανετολικός. Θέλω να σου πω κάτι, μισή ώρα. Είμαι υγιής, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εργάζομαι δύο δουλειές. Θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργη. Για καλά, φίλε. Για καλά. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, Χωριέ. Πού είσαι, ρε. Καλησπέρα, έχω καιρό να πάρω, αλλά σήμερα θα πάρω για να μιλήσω καθαρά ποδοσφαιρικά. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ο προπονητής, εγώ θυμάμαι πριν τρεις μέρες, δύο-τρεις μέρες πριν, μου έκανε εντύπωση η δήλωσή του. Είπε ότι το Κόσοβο είναι μια δύσκολη ομάδα, ότι πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στις αντιπιθέσεις του. Και απόρρισα, το Κόσοβο. Το Κόσοβο, που αν σε 100 Έλληνες το δείξεις, προσπαθήσεις να του βάλεις ένα στοίχημα, να του δεις το χάρτη που βρίσκεται, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει ιδιαίτερα καλή γεωγραφία για να το βρεις το χάρτη. Κοίτα, το Κόσοβο είναι άγνωστο. Η Κοσοβάρη όμως είναι γνωστή. Οι Κοσοβάροι είναι γνωστοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα γκολ δεν μπορούσαν να βάλουν. Με αρκετές ευκαιρίες από ό,τι. Ποιοι, οι Κοσοβάροι, γιατί χάσανε και αυτοί οι ευκαιρίες. Χάσανε και αυτοί οι ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε ανάσχημοι. Μπορούσαμε ένα τέρμα. Στο πρώτο, όχι. Μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, χάρη και το πέναλτι κτλ. Στο δεύτερο δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Ναι. Ήθελα να πω επίσης για τον προηγούμενο κρατή που μου έκανε εντύπωση, που ρώτησε το τι θα έλεγε ο Μπογιόπουλος σε περίπτωση που γίνει μια επανάσταση και πάρει ο λαός την εξουσία. Σε περίπτωση λαϊκής εξουσίας, ας το πούμε έτσι, πώς θα είναι οι ομάδες. Να του πω εγώ πώς θα είναι οι ομάδες, γιατί πιστεύω στη λαϊκή εξουσία. Οι ομάδες θα είναι όλες λαϊκής βάσης. Και υποχρεωτικά κάθε πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες κάθε ομάδας. Αυτή είναι η περίφημη λαϊκή βάση. Μισό λεπτό. Οι ομάδες που θα είναι λαϊκής βάσης, ναι, θα είναι και σε λαϊκές αγορές. Όχι βέβαια, σε λαϊκές αγορές. Εδώ κοντεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει με νόμο τις λαϊκές αγορές, όπως ξέρεις, αγαπητέ Χόρχε. Δεν μου λες, διάβασε μια είδηση. Ότι η Big Six της Αγγλίας, ναι, δηλαδή οι δύο Manchester, η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ, η Τότεναμ και η Τσέλσι, ναι, εναντιώθηκαν πάρα πολύ σε μια απόφαση που είναι να πάρθει στο αγγλικό ποδόσφαιρο να αποφασίσουν οι μεγάλοι για την τύχη του αγγλικού ποδοσφαίρου και του πρωταθλήματος. Για φαντάσου. Άκου μαγκιά, δε. Άκου μαγκιά οι άνθρωποι, δε. Ναι, πήγανε κόντρα σε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αν και η Αγγλία έκανε μόνο μία επανάσταση με τον Όλιβερ Κρόμουελ, ο οποίος έκοψε το κεφάλι του Καρόλ του Πρώτου, αν δεν κάνω λάθος, το 1648. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι και η ώρα και ο λαός να κάνει κάτι για τη δημοκρατία. Γιατί επιτέλους πρέπει η δημοκρατία να γίνει λαοκρατία και να πάψει να είναι σκέτη δημοκρατία αντιπροσωπευτικού τύπου. Τι πάθαμε. Έγινε, ρε. Τι πάθαμε. Για καλά, για καλά. Αλίκη, με έχει φάει ο Αυγολέμονος και μου λέει τι κάνει Αλίκη, τι κάνει Αλίκη, βγήκε προηγουμένως. Μα,
Σε πάει πολύ από όλο καλός. Αλλά παίρνω και μηνύματα από άλλους ακροατές, οι οποίοι λένε πού είναι η Αλίκη. Εντάξει, έλειπα αυτές τις μέρες. Αλλά τώρα είμαι μουτρωμένη. Γιατί σ' άκουγα τόση ώρα και είπες μόνο ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω που ανήκει. Ναι. Δεν ανήκει πουθενά. Αυτό με πείραξε, Γιώργο. Τέλος. Λοιπόν, Αλίκη, άκου κάτι για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Για αυτό μια περιμένω. Που είπες για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς να με έχεις καλεσμένη εδώ. Όχι, να... Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ανήκει στο Μαρινάκι, ο Παναθηναϊκός Σαββίδη, η ΑΕΚ στον Μελισσανίδη. Ο Παναθηναϊκός δεν ανήκει πουθενά. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, γιατί, ναι μεν, θεωρητικά λέμε αλαφούζος, αλλά πολλοί επιμένουμε ότι κάποιοι άλλοι κρύβονται από πίσω. Ένα από τα ονόματα που λένε ότι κρύβεται από πίσω, μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είναι η οικογένεια Παρτιζάνη. Ακόμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Όχι, όχι, δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι δεν πάει καλά Παρτιζάνη. Ελπίζουν τώρα με τις μεταγραφές που έγιναν με τον νέο προπονητή, τον Μπόρονι που έφερε, ίσως να ανέβει η ομάδα. Μακάρι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλώς τον. Πόσο καιρό προπονητή είναι εθνική ο προπονητής αυτός? Κάπως είναι καιρό, γιατί. Ναι, γιατί. Και εσύ είσαι δημοσιογράφη και ιδιαίτερα εσύ που ξέρεις μπαλάρα, έπρεπε να έχεις βγάλει στα μανταλάκια. Είναι προπονητής αυτός της εθνικής. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Ναι. Εάν ρωτήσεις 10 άτομα τη σύνθεση της εθνικής, την κάνει ο Ολλανδός ή οι παράγοντες, οι 11 στους 10 θα σου πούν οι παράγοντες. Το ασπάζουμε αυτό. Τέλος πάντων, έκανε μια εθνική. Αυτό το... Να Θανάσιο Διάκο. Πού το λέει, το Χατζηδιάκο. Το Χατζηδιάκο, ναι. Πού το λέει, πού παίζει αυτό. Πού παίζει. Στο είπα άλλο από μέσα, δεν το άκουσες. Λοιπόν... Εκεί που το βάζει δεν είναι θέση του. Το βάζει δεξιμπακ. Δεν είναι θέση του εκεί. Έκανε τη σύνθεση χθες. Αφήνει έξω το Φουρτούνι και βάζει μέσα το Ζέκα και το, και το... Μάνταλο. Ναι. Για όνομα της Παναγίας. Για όνομα της Παναγίας. Είναι προπονητής. Χίλιες φορές να έχει τον Ντενέ. Χίλιες φορές να έχει τον Ντενέ. Δεν μου λες κάτι. Ναι. Φυσικά φωνάζουμε όλοι γιατί αφήνει έξω ο Ολλανδός το Φορτούνι, ναι, και βάζει το Μάνταλο. Επιθέτες την ομάδα, λέει. Ναι, γιατί δεν φωνάζουν όμως και κάποιοι άλλοι γιατί το Φορτούνι τον αφήνει έξω ο Μάρτινς? Ξέρω, η απάντηση θα είναι, η απάντηση θα είναι, μα ο Ολυμπιακός έχει το Βαλμπουενά. Όχι, έχει στη θέση αυτή, έχει κι άλλος καλύτερος. Ναι, ναι, αυτή είναι η απάντηση, ναι. Έχει καλύτερος από το Φορτούνι, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γεια χαρά, φίλε. Γεια σου. Έλα. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Καλώς τον. Λοιπόν, δεν το κάνω για να υποστηρίξω την Αλίκη επειδή είναι γυναίκα, αλλά έχει δίκιο για τον Παναθηναϊκό, διότι θα έπρεπε να είσαι υπερήφανος που ο Παναθηναϊκός δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει στον Παναθηναϊκό. Εμένα η μάνα μου ήταν Παναθηναϊκός, άσχετα αν ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός. Λοιπόν, και έχω να σου πω και το άλλο. Ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο καλό, για χαρά. Για χαρά. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν δύο πιθανοί πρόεδροι στην ΕΠΟ στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβρη, σε ένα μήνα περίπου, αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Έτσι, αυτό είναι απαραίτητο. Αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, οι πιθανοί πρόεδροι θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πατρών. Και οι δύο παιδιά του μίλησαν ήδη. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια. Α, να μιλήσω ο κύριος πρώτα. Ο μίλησε εσύ, γεμπλά ο κύριος. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου, Κώστας από Πειραιά λέγομαι. Ναι. Φανατικός οπαδός εκπομπής σας, σας ακούω καθημερινά. Είχα ξανατηλεφωνήσει παλαιότερα, αποκλεί να με θυμάστε, που σας είχα πει ότι ο Αλαφούζος μου μοιάζει στη συμπεριφορά με του Σαγκαρέλη. Δεν με θυμάστε. Μοιάζει με τον Σαλιαρέλη. Που σας είχα πει πέρσι ότι... όχι, είναι πολύ πιο κυρίλεμο ο Αλαφούζος ο Σαλιαρέλη. Τι να κάνω. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Όσον αφορά κυρίως τον Παναθηναϊκό πήρα. Παναθηναϊκός είμαι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ένα σχήμα στο Παναθηναϊκό, μόνο με υποδοσφαιριστές από την Ακαδημία
και με έναν Έλληνα προπονητή νέο σε ηλικία, όπως είχατε πει και εσείς, ναι, ναι, μπορεί να φέρει μια αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παίκτες που να παίζουν για τη φανέλα και όχι για τα λεφτά. Πώς σας φαίνεται αυτό? Θα είναι πολύ επικίνδυνος ο επιβιβασμός. Α, υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέτε? Την πρώτη χρονιά, όταν μου λες και η ενδεκάδα όλη από την Ακαδημία. Ναι, ναι, ναι. Με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το να προωθούν παιδιά όπως έχει κάνει ο Ντόντι από την Ακαδημία, βεβαίως πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ επιμένω ότι αν και ο Μπόλωνη έχει κάνει κάποια καλά, έχει ένα καλό βιογραφικό που έχει κάνει κάποια καλά αλλά και κάποια κακά. Ναι, στην, σίγουρα. Στην αυτογραφία του που λέει. Επιμένω ότι τον Παναθηναϊκό με νέα παιδιά πρέπει να τον πάρει νέος Έλληνας προπονητής. Αυτό λέω. Και έχω έτοιμα ονόματα. Έτοιμα ονόματα. Ονόματα που είναι παγκοσμίως άγνωστα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά έχουν ικανότητες, έχουν φιλοδοξίες. Γιατί ξέρεις, όλα τα άλλα είναι καλά. Νούμερο ένα στον άνθρωπο είναι η φιλοδοξία. Εάν δεν έχεις φιλοδοξία, άστα. Βέβαια. Και κυρίως αν δεν παίζει για τη φανέλα, έτσι. Και κυρίως να παίζει και για τη φανέλα. Και όχι μόνο για τα χρήματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε Γεωργίου. Καλώς τον. Τι κάνεις? Καλά. Ωραία ερώτηση έκανε. Γιατί δεν παίζεις στον Ολυμπιακό? Μπράβο, ρε Γεωργίου. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, για την εθνική, κουράστηκα να. Γιατί τότε δεν θα έκανα ωραία ερώτηση. Ναι. Για την μπροστά του Φορτούνη στον Ολυμπιακό, γιατί εσύ το μπορεί να το διακομωδείς, είναι μια πραγματικότητα, έχει ένα άλλο σύστημα, έχει κάποια άλλα ονόματα, έχει ένα προπονητή που έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, που θα παίξει, πώς θα παίξει, τι ακριβώς χρειάζεται από τον Φορτούνη, έχει άλλη ένταση, έχει άλλες απαιτήσεις. Και αν είχε στην εθνική ένα όνομα το οποίο θα ήταν. Δηλαδή οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού είναι μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις της εθνικής. Όχι, μιλάω τώρα, όχι τεχνική ανάλυση, δεν κάνω τεχνική ανάλυση. Απαιτήσει εννοώ, δηλαδή, ίσως θέλουμε κάποια άλλα πράγματα που ξέρει ο προπονητής αν πρέπει να παίζει και πόσο να παίζει. Αν όμως εσύ που στην εθνική μου βρεις έναν αντίστοιχο Φορτούνη, ο οποίος είναι το ίδιο ή καλύτερος, γιατί να παίξει. Μα είπα ότι στο θέμα του Ολυμπιακού, ναι, υπάρχει το άλλο Μπαλμπουένα. Ναι, εγώ άλλο τώρα, αφού λοιπόν εσύ θες να κάνεις. Να το πάμε εκεί στην τεχνική. Γιατί δεν παίζει ο Πέλκας, γιατί δεν παίζει ο Τζόλης? Ποιος είναι ο Πέλκας? Ποιος είναι ο Πέλκας? Πλάκα γιατί μου κάνεις τώρα. Και ποιος παίζει τη θέση του Πέλκα? Ποιος παίζει τη θέση του Πέλκα? Ναι, ναι, στην εθνική, ναι. Ο Μπακασέτας, ο Ζέκα. Σόπα, σοβαρά, και είναι καλύτερος του Πέλκα? Όχι, βέβαια. Δικαιολογώ, εγώ νομίζω τον. Εγώ τον Φορτούνη δεν θέλω στην ομάδα, Θεόδωρε. Ο Τζόλης, κάτσε ένα καιρό. Εγώ τον Φορτούνη το θέλω περισσότερο από όλους σας στην ομάδα. Εντάξει, το πιστεύω. Αλλά εντάξει, πάει, συνέβη. Ναι. Οι Ολυμπιακοί βρίσκουν τον Ολλανδό επειδή βάζει τον Φορτούνη. Τον Μάρτιν, όχι, χιμουγιά. Αυτό μου τη δίνει εμένα. Όχι ότι δεν πρέπει να παίζει ο Φορτούνης στην εθνική. Μην το τοποθετήσω. Δεν είναι απέτηση των Ολυμπιακών, η γκρίνια των Ολυμπιακών, η τοποθέτηση εθνική. Είναι η ανάγκη, είναι η προσωπικότητα, είναι η φυσική τοποθέτηση του Φορτούνη. Βεβαίως πρέπει να παίζει στην εθνική ο Φορτούνης. Δεν είναι απέτηση των Ολυμπιακών, ούτε γκρίνια των Ολυμπιακών. Ενός αγνού Έλληνα φιλάθλου που βλέπει, ξέρει αν πρέπει να παίξει αυτή την εθνική ο Φορτούνης. Δεν το λέει ο Ολυμπιακός ή ο Παρ. Το λέει ένας φιλάθλος. Ενώ για τον Ολυμπιακό δεν κάνει, Τι λες τώρα, δεν κάνει μόνο, σοβαρά μιλάς. Αφού δεν παίζει! Εντάξει τώρα, δηλαδή πρέπει όλοι αυτοί που παίζουν στην εθνική παίζουν και στις ομάδες τους. Βασικοί. Αυτοί που χρησιμοποιούνται. Άλλο λέω, δεν θέλω, άλλο λέω. Εντάξει, ρε Γιώργο, τώρα εντάξει. Αφού δεν παίζει εκεί, γιατί να παίζει εκεί, εντάξει. Λοιπόν, εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό το ρημάδι συνεχίζεται να το βλέπουμε. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω ποιος τον έφερε αυτόν τον τουρίστα εδώ. Δεν ξέρω. Ο οποίος δηλώνει και το ίδιο θα έκανα, τους ίδιους θα βάζα. Σε περίπτωση που ξεκίναγε πάλι ο αγώνας, όταν δεν μπορούμε να καθαρίσουμε μια Μολδαβία και ένα Κόσοβο που είναι επίπεδου, βάσει ονόματος και βάσει φανέλας, υποτίθεται για τον Χορτάρι, δεν τα βλέπουμε αυτά, υποτίθεται κατώτερο. Είναι δυνατόν ποτέ να κατέβει μια εθνική ομάδα με σέντερ μπακ, τον Τζαβέλα και τον Σβαρνά? Μόνο αυτά, ρε Γιώργο. Αυτό το σπουδαίο απ' όλα.
Δηλαδή, οι επιλογές δεν εστιάζονται μόνο στο φορτούνι, ρε φίλε. Μην το απομονώνει στο φορτούνι. Επηρεάζονται στα εξτρέμ που δεν υπάρχουν, που δεν παίζει αυτό ο πιτσιρικάς ο Τσόλης, που υπάρχει ένα ριζβάνι στον Ατρόμητο, που υπάρχει ένα άλλο μπακ, αριστερό μπακ στον Αστέρα ή στο, ξέρω εγώ, στον Άρη. Λέω παράδειγμα ονόματα. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουμε άλλες θέσεις, παίχτες σε άλλες θέσεις, αντί να μπει αυτό εκεί, να βαφτίζουμε σε τεμπακ αυτόν, να εξτρέμ τον άλλον, να φέρνει κάτι παιδιά που ούτε τα ξέρουν. Να σου πω ένα ακόμα παίχτη που για μένα πρέπει να μπει στην ελληνική ομάδα. Έστω αν αλλαγή, παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι πολύ. Θα σου πω εγώ, ο Μασούρας. Δεν υπολογίζεται αυτό. Ο Μασούρας πρέπει να μπει στην ελληνική ομάδα, έστω και σαν αλλαγή. Και ξαφνικά στο 70. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει πια άλλες εμπειρίες. Έχει αποκτήσει μπαρουτοκαπνισμένος. Μα εγώ λέω να παίξει και ο Μασούρας δεξιά, να πάει αριστερά όπως παίζει στον ΠΑΟ Κοντζόλης, να δώσει μια ταχύτητα, να σπάσει τις πλευρές του. Να... Έχει υλικό, έχουμε παίχτες. Δεν λέμε ότι είμαστε σούπερ, αλλά έχουμε ρε αδερφέ, πέντε παίχτες να τους βάλεις. Λοιπόν, μέσα, άκου, ένα φίλο που έχω εδώ, τι μου είπε για την ομάδα που παίζαμε χθες. Τι είπε, Κώστα? Γεια σου, Θόδωρε. Είπα ότι εχθές παίζαμε με τη Β' Εθνική του Κωσόβου, ενώ η Α' Εθνική του Κωσόβου είναι η Εθνική Ελβετίας. Ωπα φίλε, πολύ εύστοχο αυτό που είπες. Φίλε μου. Ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Ο φίλος, ο Κώστας, ο Κωστής. Α, Κωστάκη, εσύ είσαι, καλησπέρα, αγόρι μου, δεν σε γνώρισα. Γεια σου, Θόδωρε, γεια σου. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν έχω χρόνο και θα μου πεις πρέπει να σε κλείσω. Ναι. Λοιπόν, είπες νωρίτερα ότι είναι δύο υποψήφοι. Πες μας και τον τρίτο, ρε Γιώργο, τον επικράτες τώρα. Δεν ξέρω τι είδω. Εγώ είπα ότι αυτούς είναι υποψήφοι για να τους προτείνω Μελισσανίδης. Δεν είπα ότι τέτοια καλά θα είναι ένας από τους δύο. Πες μας το βασικότερο, τον τρίτο. Ποιος είναι ο τρίτος? Εσύ θα μας πεις, έχεις πληροφορίες, εμείς δεν ξέρουμε. Μίλησε ποτέ εγώ για τρίτο? Όχι, εγώ λέω, πες μας και ένα τρίτο λέω. Εγώ σου λέω. Αυτούς οι δύο αίματα, αυτούς λέω. Ο εξής ένας, λοιπόν. Είπες εκτές, έσκασε το θέμα αυτό με, με τους δικαστές, οι οποίοι δύο είναι του Μαρινάκη και άλλοι δύο είναι του Μελισσανίδη, έτσι είναι? Ναι. Μάλιστα. Ο πέμπτος είπες είναι μισός-μισός, δεν μας είπες. Από τη μέση και πάνω είναι του Μαρινάκη, από τη μέση και κάτω είναι του Μελισσανίδη, δεν μας το ξεδιευκρίνησες αυτό. Πάμε παρακάτω. Αν σκάσει ένα αποτέλεσμα σε αυτό που λες, που εγώ, αν θες να το αξιολογήσω, αν αξιολογήσω αυτή την πληροφορία, δεν τη δίνω βάση. Μάλιστα. Εγώ. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν τη δίνω βάση. Ο Γναντίου τη δίνει βάση. Να το πάρει, αν πάρει ο Γναντίου να το ρωτήσει. Όχι, εσύ το ρωτάς, γι' αυτό λέω. Εγώ όταν να το ρωτήσω. Ναι. Εσένα ρωτάω. Όχι, τον Γναντίου έχει ρωτήσει και μετά εμένα. Ο Γναντίου που μπερδεύεται τώρα. Άκου το δωράκι, ξέρω τι γίνεται. Αν το αμυνθεί στα ίσια να πούμε. Ναι, ξέρω τι γίνεται. Ναι. Το κατάλαβε, αγόρι μου. Ξέρω τι γίνεται. Τι εννοεί, ξέρει τι γίνεται. Όταν είμαστε δυο μα, θα πω. Δεν είναι από αέρα. Άστο. Εγώ σε ρωτάω κάτι. Άστο τώρα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Όταν είμαστε οι δυο μας στον Βιζαβί, θα στα πω. Πάμε γιατί έχουμε διαφημίσεις. Έλα, φίλε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μου να σα πω τώρα. Εγώ το μόνο που ξέρω από μπάλα είναι ότι είναι σφαιρική, τίποτα άλλο. Ναι. Σας ακούω ωστόσο κάθε μέρα και πραγματικά μου αρέσει η εκπομπή σας. Και πολλές φορές λέω όταν θυμόμαστε είστε πολύ πιο ωραίος από όταν είστε πράγμα. Λοιπόν, τώρα γιατί σας πήρα. Σας πήρα γιατί ένας τύπος με εκνεύρισε. Και θα σας πω γιατί, τι θέλω να σας πω. Όταν τελείωσε αυτός ο καταραμένος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλη η Ανατολική Ευρώπη, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ανατολική Γερμανία, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία, Αλβανία, ζήσανε το μεσαίωνα με τη λαϊκή δημοκρατία. Και έρχεται τώρα ο τύπος σήμερα, ο κύριος Ζαφυρίου, και μια τη λαϊκή δημοκρατία. Έσχρος και ντροπή του. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου μου. Γεια χαρά. Έλα, γεια σας. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, ναι. Από Λέρο, Χρήστος λέγομαι. Από Λέρο, έχω να πάω στη Λέρο, φίλε, άμα σου πω 30 χρόνια. Ελάτε εδώ πέρα, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε. Και από τη Λέρο είχα πάει με μια βάρκα στην Κάλυμνο. Και από την Κάλυμνο στην Κο. Ναι, είναι κοντά όλα τα νησιά. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και μου αρέσει να βλέπω ωραία μπάλα. Αυτό θέλω να δω και από την Ελλάδα, γιατί εντάξει όλοι οι Έλληνες είμαστε. Αλλά δεν βλέπω να παίζει τώρα μπαλά. Γενικώς έχω να δω την Ελλάδα πολύ καιρό να παίξει μπαλά. Και εντάξει, είμαι δυσαρεστημένος γι' αυτό, γιατί και στο μπάσκετ πάλι είναι τα ίδια. Έχουμε πάρει μια καταραγή. Καλά, το μπάσκετ είναι μια δεκαετία τώρα. Είναι. Τέλμα. Όπως είπατε, άκουσα πριν που είπατε για το ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει Έλληνα προπονητή μικρής ηλικίας. Ναι. Εγώ αυτό σκέφτομαι και για την εθνική μας.
Δεν μπορείς τώρα να έχεις ένα τέτοιο, να φέρνεις ένα τέτοιο προπονητή να θέλει να Ολλανδός που να θέλει να παίξει τέτοια μπάλα που παίζουν στην Ολλανδία. Εσύ λέω, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή. Είναι θέμα και της ομοσπονδίας. Μπουρδέλο τα έχουν κάνει εκεί μέσα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Από τον Άμα στον Καϊάφα. Έτσι, απλά έχει γίνει τώρα ένας δώρος με τους Ολυμπιακούς, κυρίως για το ότι δεν χρησιμοποιείται ο Φορτούνης και ο Μπουχαλάκης και παίκτης Ολυμπιακού. Εγώ δεν λέω να παίξει ο Φορτούνης. Δεν λέω να παίξει ο Μπουχαλάκης για αυτά. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μάλιστα. Δεν τόσο τώρα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό. Μετά τα Χριστούγεννα θα δούμε μπάλα φέτος. Όπως το βλέπω εγώ από τον Ολυμπιακό. Μα πρέπει να δούμε και τους νέους παίκτες, παιδί. Ήρθαν και νέοι παίκτες, για να τους δούμε. Οι παίκτες ήρθαν. Μπορεί να είναι καλοί, μπορεί πολλά, αλλά αν δεν εγκληματιστούν με την ομάδα. Έτσι είναι. Μπάλα δεν παίζεται. Έτσι είναι. Έχει δουλειά ο Μάρτιν, πολύ. Πάρα πολύ δουλειά. Και είναι δύσκολο το πρόγραμμα ώστε να μπορείς να τα βγάλει πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια καλά. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Μαρκ Κλάντεμπεργκ για αλλίωση του πρωταθλήματος από τους διαιτητές με αφορμή την ανάλυση για τη φάση γκολ των Ερυθρολεύκων στον αγώνα με τον Μπας Γιάννενα. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον. Έλεγα αυτά με την Εθνική ότι ο προπονητής ακούει τα ράδια, αλλά δεν άκουσε τι έπρεπε να βάλει. Γιατί όσες οι αλλαγές έκανε ήταν όλες λαθασμένες. Εκτός από το Φουρτούνι να πεις που όλοι φωνάζαμε, γιατί έχει θέσει σε αυτή την ομάδα, να δεν μπορεί να μην. Αλλά οι υπόλοιπες όλες ήταν λαθασμένες που έκανε. Δηλαδή, και πέρα από αυτό, καλό είναι να καταλάβουν ότι ούτως ή άλλως τώρα ο όμιλος όπως είναι. Είναι της πλάκας και πάλι δεν θα περάσουμε πουθενά. Τώρα όπως είναι τα πράγματα δυσκολέψαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει πουθενά η Ελλάδα. Με τέτοιες εμφανίσεις. Αλλά πέρα από αυτό, καλό είναι να βρουν έναν προπονητή όπως είναι ένας Ουζουνίδης, ένα σοβαρό άτομο και προπονητή σοβαρό, να βρει νέα παιδάκια, να τους δώσει να καταλάβει ότι θα παίζουν για το εθνόσημο, να κάνει μια εντεκάδα, μια από νέους που να δίνουν τα πάντα για την Εθνική και να βοηθήσει και εκεί τα παιδάκια, η Εθνική και εκεί τα παιδάκια θα βοηθηθούν από την Εθνική και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Θυμάμαι το μάτς με τη Βοσνία που παίξαμε με τον ίδιο προπονητή. Εκεί η Εθνική ήταν εξαιρετική. Το θυμάσαι τον παιχνίδι? Το θυμάμαι, ναι. Πολύ καλή. Και στην ανάσχεση και στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ήταν πολύ καλή. Πώς έγινε έτσι ξαφνικά, πώς κατάντησε έτσι, την πόρα καταλάβω. Ας σου πω, έγινε διότι άλλον το να έχεις ένα ισχυρό αντίπαλο μπροστά σου. Όλες οι ομάδες όταν έχουν ένα ισχυρό αντίπαλο κάπου συσπυρώνονται οι παίχτες για να μην ξεφτυλιστούν ήδη. Όταν ξέρουν ότι έχουν μπάζα, κάνουν ό,τι του καπνίσει του καθενός και στο τέλος έχει μία λαθασμένη. Γιατί και εγώ που έχω παίξει μπάλα ισχύει αυτό. Δηλαδή βγαίνει μια να σε έκανε ό,τι γούσταρε μέσα εκεί για να φανεί ο ίδιος και στο τέλος κάνα μια τρύπα μέσα στο νερό. Γι' αυτό όταν είναι όμως μια ομάδα δυνατή που δεν μπορεί να σου δώσει χώρο και να κάνεις ό,τι θέλεις, κάθεσαι και εσύ και το μυαλό δουλεύει και τρέχεις και πιέζεις πιο καλά και παίζεις πιο καλά γιατί φοβάσαι. Κατάλαβες, από εκεί και πέρα όμως καλό είναι να πάρουν έναν Έλληνα να παρακολουθεί όλες τις ομάδες, να βρει τα ταντούχα παιδάκια, γιατί μερικοί οικονομήσαν από την Εθνική και δεν το σεβαστήκανε. Πολλοί οικονομήσαν από την Εθνική και πιστεύω να καταλαβαίνεις για ποιους λέω. Μάλιστα. Έγινε, δε, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Γεια σου, Γιώργος λέγομαι, από Αμερική τηλεφωνάω. Από ποια πόλη? Connecticut. Connecticut, ναι. Για πάμε. Ναι, είναι μεταξύ Βοστόνη και Νέα Υόρκη. Ναι. Ο νομός.
Κοίταξε, από πιτσιρίκος ήμουν από ένα χωριουδάκι της Κοζάνης. Από πιτσιρίκος ήμουν ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτή την ομάδα ακούγαμε τότε. Μιλάμε τώρα, είμαι 68 χρονών, έτσι. Ναι. Αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι εσείς κάτω εκεί οι Αθηναίοι δεν είστε εντάξει, ναι. Γιατί? Να. Άκουσα, είπες προλίγου, ότι έβγαλες την είδηση για τον ΠΑΟΚ, την πολυδιοκτησία, έτσι. Ναι. Δεν ήξερε πριν τη βγάλεις εσύ, δεν ήξερε ο Ολυμπιακός τίποτα? Δεν νομίζω. Εάν ήταν τώρα μια... Γιατί άλλη... κάθε κίνηση την ξεκίνησε όταν εγώ έβγαλα την είδηση. Ναι. Λοιπόν, εάν ήταν ο Ολυμπιακός θέση του ΠΑΟΚ, έτσι, θα την έβγαζες αυτή την είδηση? Να μιλήσεις ειλικρινά. Εσύ τι λες, θα την έβγαζα, πώς με κόβεις? Κοίταξε, σε περνάω για ντόμπρονα με, έτσι, και σε γουστάρω. Δεν είμαι φανατικός. Θα την έβγαζα, θα την έβγαζα. Θα την έβγαζα. Θα την έβγαζα με χίλια, θα την έβγαζα. Αν την έβγαζε, μπράβο, θέλω να σε πιστέψω, να, αλλά ξέρω εγώ. Έχουμε κάνει τόσα όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη. Έχουμε βγάλει τόσα όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων. Εντάξει, είσαι, σου λέω, σε γουστάρω, είσαι ωραίος, να, με... Και... Σε ακούω, αλλά... Και εσύ με γουστάρεις. Κοίτα, με το πας στο πονηρό, σε γουστάρω. Όχι ρε. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ. Γεια σου, δεν κονέκτη καρδιά. Έλα. Ναι, Γιώργο. Πάμε. Γιώργο. Έλα. Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι. Ναι. Πρώτα ξεκινήσω σύντομα, εμείς κρατάω και την γραμμή, Ολυμπιακός είμαι. Εγώ ναι. Θα πάω κάπως ανάποδα. Είμαι ο παλός φανατικός. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να παίζει ο Φορτούνης στην Εθνική ή να ξεκινάει. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο οπαδικά. Επειδή δεν είναι σε καλή κατάσταση, το λες. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Την μπάλα την ξέρεις και εσύ πώς την μπάλα ξέρει, είναι τεμπέλης. Ναι. Όλοι οι Ολυμπιακοί το ξέρουμε. Ναι, να πω κάτι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Μάνταλος. Όχι. Αυτό ήθελα να σου καταλήξω. Εκεί είναι όλη η ιστορία, καταλάβες. Αυτό είναι, ότι πέσαμε σε μια περίπτωση που και ο Μάνταλος δεν μπορεί. Είναι η κέντα. Δεύτερον, αυτός ο Δόνης που είχε ο Παναθηναϊκός, του εξωτερικού, που παίζει στο Guardian Over, που παίζει. Ναι, πού τον αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχει θέση στην Εθνική να του δώσει μια ευκαιρία. Δεν μπορεί να φωνάζει όλους τους Ολλανδούς, της Β, Γ, όποιο χωριό, Ρώτα. Μα κοίταξε να δεις, πολλοί λένε ότι φωνάζει παίκτες που θέλουν να τους πουλήσουν. Εντάξει. Αυτό δεν είναι μακριά την πραγματικότητα, γιατί ο ίδιος δίνει το δικαίωμα να το λένε. Ο ίδιος το δίνει, βεβαίως. Να είναι κάποιο ταλέντο να πω άντε παίζει. Δηλαδή κάποιοι παίχτες πέρυσι του ισχυριστήκε ωραία. Ίσως με τον κορονοϊό, η απροπονησία έπαιζε ωραία μπαλίτσα. Με τη Φιλανδία που ήμουν μέσα έβγαζε μάτια. Δηλαδή είχε το Γαλανόπουλο, ποιο είχε από πίσω το Τζιμίκα, το Γιαννούλη. Αυτή ήταν μια καλή φουρνιά. Και τώρα ξαφνικά τσακώνεται με το Σιώβα γιατί είπε κάτι. Ο Σβάρνας πρέπει να παίζει εθνική. Αντικειμενικά τώρα. Έλα μπορεί. Είδα χθες τον Σβάρνα σε μια φάση στο δεύτερο το τριπλάρι. Μα ειδικά το δίδυμο αυτό. Ναι, είπε ο Σιώπα στην αλήθεια. Με Τζαβέλα. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Και ο Τζαβέλας επανήλθε μετά από 2,5 χρόνια. Δίνει δικαιώματα. Δεύτερον, για να μην σε καθυστερώ, θες πώς βλέπεις την ομάδα μου, την Ηλιούπολη? Κοίταξε να δεις, έχεις κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Πήρες και δύο παίκτες από τον Απόλλωνα, δανεικούς, πιτσιρικάδες. Ο ένας είναι ο Λάμπη. Ναι. Που πέρυσι τον είχαμε εδώ στην Καλυθέα και όλος είναι ο Πολίτης. Ο Πολίτης, πολύ καλή, ναι. Είναι καλή, έχει κάνει καλή μεταγραφή του Πολίτη. Τώρα δούμε, ξεκινάει τώρα το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα, να δούμε. Ναι. Πήραμε και τον Αντώνη τον Πετρόπουλο του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ άστοχο που κάνατε. Εντάξει, τον παίρνει για βοήθεια. Άσε με μόνο τώρα βοήθεια. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα να με, θα μετανιώσετε. Και πάει και για τον Ικλησιώτια κάτι ακούω. Αυτό είναι καλό. Λαμία και τέτοια. Αυτός έπαιζε πέρυσι κάτω στη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Η ομάδα πάει για να ανέβει από ό,τι ακούω από τους ανθρώπους. Η Σαντορίνη, ναι. Όχι, από την Ηλιούπολη λέω. Ναι, μωρέ, κοίταξε, ξέρεις ποιες ομάδες είναι τώρα. Μου είχες πει όμως κάτω, το Φωστήρα. Αφού έφυγε από τη μέση η Σαντορίνη, είναι ο Φωστήρας. Ναι. Η Ηλιούπολη. Ναι. Το Μοσκάτσο το βάζεις? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Αυτοί οι δύο είναι. Αυτοί ουσιαστικά και εγώ αυτούς τους δύο βλέπω. Το και το Χαραβιακό, ο Τζάιτζερ. Ο Χαραβιακός δεν είναι για να το.
Ο Φίτρος δεν είναι για λεφτά τέτοια. Έχει, μπράβο. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω για να για χαρά, για χαρά. Yeah. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Καλησπέρα, καλά είσαι. Καλησπέρα. Είμαι ο Τζόρνταν από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Τζόρνταν. Πρώτα απ' όλα θέλω. Καλώς τον Τζόρνταν, το φίλο του Ραυτόπουλου. Όχι, παλιά, όχι τώρα. Σε έκανε μάγκα, πώς, Εμένα αυτός. Βέβαια, ρε, τι. Εσύ έκανε μάγκα τον Ραυτόπουλο. 50 ειδήσεις του έδωσα. Το σκοτάδι του είχε. Α, έτσι. Πώς αλλιώς. Δηλαδή σκοτάδιστης ο Ραυτόπουλος. Αυτός με παρακαλάει να πάω στην εκπομπή του, εγώ δεν πάω. Γιατί, στον αέρα τα λέμε και τα ξέρω κόσμο. Θα σε ακούει τώρα και θα το λέω. Α, με ακούει. Έχει βάλει λιτούς και δεμένους, κοινούς γνωστούς και φίλους και με παρακαλάει όλο το καλοκαίρι για να πάω να επιστρέψω στην εκπομπή του. Ρώτησε τον εσύ. Μάλιστα. Ρώτησε τον. Από το καλοκαίρι έχει βάλει φίλους, κοινούς γνωστούς που έχουν τα μέσα που κάνουμε εκπομπές και με λένε και το πάνελ του όλο που είναι φίλοι και καλά παιδιά οι περισσότεροι. Και με παρακαλά να πω εκεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί οι λόγοι είναι ηθικής. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι κάποια μηνύματα που στούργονται και λοιπά και το ένα και το άλλο δεν είμαι εγώ ο Τζόρνταν, έτσι κάποιος άλλος ίσως. Ναι. Γιατί είχες πει τις προάλλες ότι μου στέλνει μηνύματα ο Τζόρνταν. Ναι. Λέω, μήπως ο κόσμος ο πολίτης που ακούει. Δεν ξέρω, και λοιπά, δεν ξέρω. Εγώ πάω ένα άτομο, δεν ξέρω αν είσαι εσύ ή άλλος. Ναι, όχι, σου το διευκρινίζω εγώ, δεν είμαι εγώ. Ναι. Δεύτερον, και εγώ ξέρω τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρεις και εσύ τι γίνεται εκεί στην Αθήνα. Που είπε στο Θόδωρο, θα τα πούμε εκτός αέρα. Ναι. Άμα λες αλήθειες, αυτά θα τραβάς, να ξέρεις. Καταλαβες. Ο Θόδωρος είναι φίλος σου. Όχι, είχες πει το Θόδωρο προηγουμένως. Λέω, ο Θόδωρος είναι φίλος σου. Γιατί να μην είναι. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Όχι, ρε, όχι, ρε. Απλά ρωτάω, τι. Γιατί να μην είναι. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Αγαπάει την ομάδα του και μιλάει. Τι, ναι. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κάτι άλλο. Αυτός η υπερβολική καψούρα με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, βεβαίως. Καμιά φορά τα βλέπεις και λίγο λάθος από την πολλή αγάπη, έτσι δεν είναι. Δεν το κατηγορώ όμως γιατί είναι καλοπροαίρετος. Δηλαδή βγαίνει πάνω σε άλλη γη. Βγαίνει κάπου βγαίνει, βεβαίως. Από την Ελλάδα βγαίνουν, ναι. Κάπου. Ναι. Βέβαια. Γιατί σε σένα δεν βγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη. Αμέ. Αλλά τι, πώς δεν βγαίνουν. Δηλαδή. Ναι. Εγώ έχω επιχειρήσει αρκετές φορές να σε βγάλω και τις προηγούμενες μέρες. Και η κοπέλα στο κέντρο μου λέει: Κάλεσε πιο ύστερα. Ναι, αφού δεν έχει γραμμές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο. Ναι. Δεν μου λες, στο προκείμενο. Για πρόεδρο της ΕΠΟ, ποιο προτείνει ο Μελισσανίδης? Είπα δύο ονόματα. Για πες μου. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι τελική του μου επιλογή αυτή. Ναι. Αλλά σκέφτεται για τον πρόεδρο της ΕΠ Δυτικής Αττικής. Ναι. Τον Τζαφέρη και για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Πατρών. Μάλιστα. Εγώ λέω τον Δημητρίου θα βάλει. Ξέχνα το. Γιατί? Ξέχνα το. Μην πεις κάτι τέτοια μαλακιά και εκτεθείς. Γιατί? Λάστο γιατί. Ξέχνα το. Ξέχνα το σου λέω. Τον είχε προτείνει τις προηγούμενες εκλογές. Άστε τις προηγούμενες που αλλάξει τα κούρσα. Ξέχνα το. Σαβίδη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και ο κύριος Σαβίδης είχε πει ότι θα βάλουμε το γραμμένο. Και έτσι υπερνίκησε η άποψη του. Υπερνίκησε. Σεβάστηκε ο Μπελισσανίδης να πούμε. Με το Δημητρίου τον Παναγιώτη, ξέχνα το. Άστο. Μάλιστα. Τότε το Δανίλη από την Αχαΐα. Αυτό δεν είπα. Είπα Δανίλη από Πάτρα και Τζαφέρη από. Μάλιστα. Αυτό το παρασκηνιακό το χθεσινό που είπες, επειδή άκουγα όλη την εκπομπή. Ναι. Έτσι, επιχείρησα να βγω, τέλος πάντων δεν μπορούσα γιατί είχε πολύ κόσμο λόγω της ημέρας κιόλας και της είδησης κλπ. Είναι έτσι. Αλήθεια το λες, έτσι είναι. Και είδες πώς γίνεται να πούμε, πώς πειράζει κάποιους όταν βλέπουν, ακούνε μάλλον πράγματα τα οποία δεν θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα ότι το 2-2 που λες, έτσι είναι. 2-2 είναι ακριβώς. Έτσι. Και προφανώς να πούμε την είδηση την πήρες από κάποιον μεγάλο να πούμε που σου είπε πες τα μη φοβάσαι και λοιπά να πούμε. Και ο πέμπτος είναι ο μισός από τη μέση και πάνω ο Μαρινάκης και από τη μέση και κάτω Μελισσανίδης. Η ουσία είναι οι δύο και δύο. Ποιος το είπε είναι το θέμα. Ναι, εγώ ξέρω και ποιος το είπε και καλά σου είπε να πούμε. Και έτσι είναι. Λοιπόν. Έγινε, δε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Για καλά. Για πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς το δελικάρι. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, πληροφοριακά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά εδώ γύρω μας. Ολλανδία κλείσανε α,
Από χθες ήδη εστιατόρια, καφετέρειες. Εκεί στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες κλείσαν μόνο καφετέρειες, μπαρ, κλαμπ και τα σχετικά γύρω μου. Εδώ για την ώρα είμαστε ακόμα ανοιχτά, δεν ξέρω κατά για πόσο ακόμη. Γαλλία από αύριο 9 η ώρα το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορίας. Οπότε τι να πεις τώρα για εθνική και τι να πεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, παρένθεση στον Μπαρμπούλη εκεί που οριότανε, στον Μπάρμπα που οριότανε για Τσεχοσλοβακίες. Να σου πω ένα νέο, Μπαρμπούλη μου, δεν γράφεται η Ελλάδα με δύο δέλτα. Έτσι πληροφοριακά στο λέω. Λοιπόν, γύρω μου, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Άκουσα τώρα το φίλο τον Τζόρνταν εκεί από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είχες και μια συζήτηση εκεί με το, αυτό το γραφικό, το ραφτό που λέω, ένα τυπάκο που λούζεται με μέλια στο πλατό. Λοιπόν, όταν βγάζεις μια είδηση, παραδείγματος χάρη ο γραφικότατος τύπος αυτός, έβγαλε προχθές μια είδηση και έλεγε ότι η μάνα του Φίσα πανηγυρίζει γιατί πήρε 800 χιλιάρικα. Και αυτός ήταν ο λόγος. Ο Ραυτόπουλος. Ο Ραυτόπουλος είπε ότι η μάνα του Φίσα πανηγύριζε γιατί πήρε 800 χιλιάρικα. Αυτό είναι είδηση. Αυτό το λέει αυτός ο Καρακιώζης, ο Ραυτόπουλος, στη Θεσσαλονίκη. Αυτόν τον ακούνε άνθρωποι. Το πιστεύουν άνθρωποι αυτό το τύπο, έτσι. Το αν η μάνα του Φίσα, σύμφωνα με το δικηγόρο της και σύμφωνα με όλα τα λεγόμενα και σύμφωνα με όλες τις αποδείξεις, δεν έχει προσφύγει ποτέ σε ένα αστικό ή σε ένα διοικητικό δικαστήριο για να της επικυρωθεί κατά κάποιο τρόπο η αγωγή, μια αγωγή ας πούμε η οποία θα τη διεκδικούσε αυτό το ποσό είτε από την οικογένεια του δολοφόνου, είτε από ειδικούς αυτούργους, είτε από το κράτος, είτε από πού δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία σημασία σύμφωνα με αυτό το δημοσιογράφο. Όσο έγκυρος είναι αυτός, άλλο τόσο έγκυρη είναι και είδης. Θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, εχθές βγάζει μια είδηση στον αέρα. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Αυτή η είδηση, ένας έγκριτος δημοσιογράφος του στυλ του Γεωργίου, που εμείς τον ακούμε τόσα χρόνια, που έχεις βγάλει, δεν λέω ότι όλες ήταν εύστοχες. Οι αποκαλύψεις σου, δεν λέω ότι όλες είχαν 100% επιτυχία, σαφώς και κάποιες δεν πετύχανε, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, σημαίνει ότι είναι διασταυρωμένοι. Έτσι, δεν είναι. Αυτή η είδηση. Όταν λες διασταυρωμένοι, τι εννοείς? Ότι πήγα στους δικαστές και τους είπα, παιδιά, ανήκετε οι δύο. Τότε. Όχι. Όχι, είναι διασταυρωμένοι ότι όντως το πράγμα ναι, είναι. Ναι, 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 ναι. Όντως. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να γνωρίζεις, ας πούμε, ότι αυτοί πρόσκυνται στο Μαρινάκι ή πρόσκυνται στο Μασιμπενιστανίδη. Όχι, είναι και οι δύο-δύο. Είναι και οι δύο-δύο. Λοιπόν, αυτά τα άτομα γνωρίζεις τα ονόματά τους? Για να δεν τα αναφέρω ποτέ. Ναι, πρόσκειται να δεις. Εγώ δεν είπα αν τα αναφέρεις ή όχι. Εγώ λέω εάν τα γνωρίζεις. Ναι. Γνωρίζεις τα ονόματά τους? Ναι. Ωραία, από τη στιγμή που γνωρίζεις τα ονόματά τους, προφανώς τότε είσαι σίγουρος ότι πρόσκυνται στο άρμα του Μαρινάκη ή στο άρμα του Μελισανίδη. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις τι, έχεις ένα ανακριτικό ύφος και κάπου μου τις πάει. Όχι, κύριε Γιώργο, σου έφερα ένα παράδειγμα. Ναι, για έχεις, ναι, μην μου κάνεις ερωτήσεις. Πού δεν θα καταλήξεις? Κατά πόσο αυτή η είδηση είναι όντως διασταυρωμένη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ θέλω να σε πιστέψω. Εμένα μου την είπε, εγώ την έμαθα από κάπου, ο οποίος στο θέμα του παρασκηνίου δεν έχει λαθέψει ποτέ. Ωραία. Ωραία. Εγώ θέλω να σε πιστέψω από τη στιγμή που η είδηση είναι διασταυρωμένη και εσύ λες ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, οφείλει να αποδειχθεί τότε στην ακροαματική διαδικασία ή στην δίκη που θα ακολουθήσει και στην εξέταση της υπόθεσης, ας πούμε, κατά πόσο αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα είναι όντως έτσι ή δεν είναι. Όχι, έτσι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Από το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Ναι, από το αποτέλεσμα σίγουρα, αλλά υπάρχουν και άλλες. Παράμετροι. Ναι, ξέρεις τι εννοώ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μελισσανίδη με το Σαββίδι. Ναι, αλλά. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκεί υπάρχει συμμαχία. Ωραία. Εγώ να το θέσω διαφορετικά. Από τη στιγμή που οι δύο είναι του Μαρινάκη, υποτίθεται δύο ψήφοι, θα είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρεις, μην προσπαθείς τώρα να μου βγάλεις, να διηλύσεις τον κόνο από μένα. Ή μάλλον κάνεις φωναχτά τη σκέψη σου. Αναλύουμε μία είδηση αυτή τη στιγμή, ρε Γιώργο. Δεν υπάρχει ανάλυση. Δεν υπάρχει ανάλυση στην είδηση αυτή, ρε. Είναι αυτό, αυτό, αυτό. Τέρμα. Τι ανάλυση? Κι αν εκείνο και αν το άλλο κάτσε κάτω να στη βάλω, δεν πάει. Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, όταν συζητάμε, συζητάμε. Τώρα, μα αυτό λέω. Μα εσύ, δεν κάνει μου. Προσπαθείς
να διελύσει τον κόνοπα μέσα από εκεί. Βρε αγόρι μου καλό, εγώ σου έφερα ένα παράδειγμα τώρα τον άλλο το γραφικό και λέω μία είδηση που βγάζεις εσύ στον αέρα. Το άτομο της είδησης του συγκεκριμένου γραφικού και τη συγκεκριμένη είδηση που τη βγάζεις εσύ. Εγώ θέλω να την πιστέψω σύμφωνα με τα επιχειρήματα. Άσε λοιπόν να δούμε να κοίτει το δικαστήριο και θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία, καλώς έγινε. Καλώς έγινε, για καλά. Για καλά. Πάμε λίγη, πάμε στο διαγωνισμό. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός εδώ στο Real FM. Κληρώνουμε 2 τετραήμερα ταξίδια στην Αράχοβα με ημιδιατροφή και μια τηλεόραση F&U 55 ητσών. Στείλτε μήνυμα κενό, γράφετε τη λέξη δώρα και αποστολή στο 19600. Έλα φίλε. Γεια σας. Γεια σου. Για την εθνική δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Υπάρχει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ποδοσφαιρική λειψανδρία. Οι Έλληνες παίχτες δεν παίρνουν παιχνίδια. Γιατί έχουμε πολλούς ξένους παίχτες. Και αφού δεν παίρνουν παιχνίδια, δεν μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους, δηλαδή να γίνουν καλύτεροι. Αυτή είναι παλιά, παλιά πληγή. Έχουμε και πρόσφατη. Έχουμε τα PlayStation. Πριν τα χάνονται στα PlayStation, πίσω από μια οθόνη από ένα PlayStation. Και χάνονται και στις ποδοσφαιρικές σχολές. Γιατί με την πειθαρχία που έχουν οι ποδοσφαιρικές σχολές, καταστούν τις επινοήσεις απαγορευτικές. Τι θα πει ταλέντο? Ταλέντο θα πει επινόηση. Όταν όμως ο προπονητής έχει πει ότι όχι πάνω από μια τρίπλα ή ότι καταλαβαίνεις δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το παιδί. Καταλαβαίνεις δεν έχει μείνει ελεύθερο ταλέντο να αναπτυχθεί. Άκουσα ας πούμε για αυτό που είπες για τους δικαστές. Εντάξει, το είπες. Δεν προδιέγραψε το αποτέλεσμα. Είπε κάποια πληροφορία. Δεν είναι σωστό τώρα να την παίρνουμε και να την περνάμε από το κόσκινο και να κάνουμε. Αυτό και λέω. Δηλαδή να σου βγάλουμε με την τανάλια. Ναι, αυτό το πράγμα. Εδώ αυτό είναι ατιμία. Δεν το λέω ατιμία. Όχι. Δεν το λέω ατιμία. Δεν το λέω επουδενή ατιμία αυτό. Όχι, λέω. Δεν είπα άλλο, είπα εγώ. Είναι ατιμία όταν προσπαθεί να σε τριμώξει, να πει μια λέξη για να μπορεί να πιαστεί κάπου να κάνει legal ground, να κάνει νομικό έδαφος για να στηρίξει μια μίληση. Δηλαδή κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Δεν είπες κάτι, δεν είπες ότι αυτοί θα μεροληπτήσουν, είπες αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, Δεν είναι τίποτα άλλο, είμαι δικαστής. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα ευνοήσω ή θα κάνω. Είπε ότι ο Στάδης είναι Παναθηναϊκός. Είναι σωστό αυτό. Ισχύει. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Έγινε. Αυτοί που. Άσε να μην πω κάτι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Αυτή η εκπομπή είναι ένα βιβλίο δημοφιλέστερη του ραδιοφώνου. Είναι μια παρέστη εκπομπή. Που δίνει δικαίωμα στον ακροατή να εκφραστεί και να πει όσα για προφανείς λόγους δεν μπορεί να πω να δικαιογράφει. Διαφωνίες υπάρχουν, οφείλει όμως να υπάρχει και αλλοσεβασμός. Αλλιώς η παρέα χαλάει. Δεν είναι δυνατόν τώρα η αλλιώ μας εκπομπή να γίνεται σάκος του box όπου ο κάθε καταπιεσμένος θα εκτονώνει την εξαιρετικότητά του και κανείς δεν πείθεται ότι η αιτία της δυστυχίας, της μιζέριας κάποιου ανθρώπου που βρίσκεται στα λεγόμενα σου ή στα λεγόμενα κάποιου στην ακροατή. Αντιμόμαστε όλοι ότι ο σεβασμός βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Εσύ Γιώργο, εσύ οφείλεις προπόσθετα να προστατεύσεις την εκπομπή σου και τον εαυτό σου, γιατί εσύ ρισκάρεις κάτι που έχεις και που απόψε ένα πολύ κόμπο. Ο ακροατής που ξεφεύγει δεν ρισκάρει τίποτα. Εδώ η εκπομπή σου είναι όπως ένα καζίνο που παίρνεις μέσα από κάποιες τσέπες, σου δίνει ένα χιλιάρικο να παίξεις. Το πολύ μπορεί να κερδίσεις, να χάσεις, δεν έχεις τίποτα. Με καταλαβαίνεις, εσύ ρισκάρεις την εκπομπή σου όταν γίνεται αυτές τις καρδιές και όλα αυτά που ακούσαμε χτες. Λίγο σεβασμό ας πούμε. Και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Έτσι, με την πράξη, με την κίνηση, με αυτό που έγινε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όλοι καλά. Γεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Ναι, κύριε Γεωργίου, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, γεια σας. Αν και η εκπομπή σας είναι αμιγώς αθλητική, θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω ένα πολιτικό θέμα. Εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή δυστυχώς το φλέγον ζήτημα της Ελλάδος είναι τα ελληνοτουρκικά. Και θέλω να εκφράσω τον προβληματισμό μου για την απάτεια του Πρωθυπουργού μας. Έλα να σου πω κάτι. Ναι. Το φλέγον ζήτημα στην Ελλάδα στιγμή είναι ο κορονοϊός. Το καταλάβες. Ωραία. Όμως έχουμε και αυτό. Όχι, δεν έχουμε αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Όχι. Για καλά.